Πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια υπήρχε στο αγαπημένο σας κανάλι μια σειρά από βίντεο που λεγόταν «Ξαφνικός θάνατος». Σε αυτά τα βίντεο έπρεπε ο Μαρίνος να επιβιώσει στο Minecraft έχοντας μόνο μία ζωή. Ναι, οκ, το ξέρω. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που είχα να κάνω νέο βίντεο «Ξαφνικός θάνατος», αλλά επιστρέψαμε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο αγαπημένο σας κανάλι, στο οποίο παίζουμε Minecraft «Ξαφνικός θάνατος». Πάμε λοιπόν να βγούμε λίγο έξω. Είναι πρωί, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Κάτσε να δω τι έχω μαζί μου. Νομίζω θέλω έναν κασμά. Θα σας πω τι θα τον κάνω τον κασμά. Έχω κασμά. Άντε, ας πάρω αυτό. Όχι. Θα φτιάξω άλλο. Θα φτιάξω ένα πέτρινο. Θα αφήσω κάποια πράγματα που δεν θέλω. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας. Βλέπετε και τον πύργο εδώ. Τον είχαμε χτίσει στα προηγούμενα επεισόδια. Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα Minecraft «Ξαφνικός θάνατος», οπ, τι έχουμε εδώ. Πάλι καλά που δεν έπεσα μέσα. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι είναι, επιβιώνω σε Minecraft κόσμο έχοντας μόνο μία ζωή. Είναι το δύσκολο level του Minecraft, στο οποίο έχεις μόνο μία ζωή. Αν χάσεις, δεν μπορείς να ξανασυνεχίσεις ή να ξαναξεκινήσεις. Αν χάσεις, τελείωσε. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε χτίσει αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ, και σε αυτό το επεισόδιο, το 4ο επεισόδιο του Minecraft «Ξαφνικός θάνατος», θα μπούμε σε αυτή την, σε αυτό το φαράγγι που βλέπετε εδώ, σε αυτή την σπηλιά. Όμως, κάτσε να δω πώς θα κατέβω κάτω. Είχα φέρει και μαζί μου σκάλες για να κατέβω, όμως δεν ξέρω πώς να τις βάλω τώρα. Θα τις βάλω εδώ νομίζω, Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς να κατέβω από εδώ, χωρίς να πέσω να σκοτωθώ. Όπα. Έπεσα. Πάλι καλά που πρόσεχα κιόλας. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν έπαθα πολύ ζημιά. Λοιπόν, θα φτιάξω πρώτα τη σκάλα μου εδώ για να μπορώ να φύγω μετά γρήγορα, να μην έχω θέμα. Όπα, πάλι έπεσα. Λοιπόν, οκ. Πάμε να φτιάξουμε τη σκαλίτσα μας. Ελπίζω να με φτάσουν οι σκάλες. Τελικά όχι, δεν με φτάσανε. Οπότε θα πάρω τις πιο πάνω. Άμα είναι. Θα πάρω τις πιο πάνω και θα τις βάλω. Κάτσε. Εδώ. Και θα φεύγω από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα κατεβαίνω από εδώ. Πάμε λοιπόν κάτω. Εδώ θα πάρουμε σίδηρο που χρειαζόμαστε. Δηλαδή αυτό το χρειαζόμαστε για την μετέπειτα επιβίωσή μας στο ξαφνικό θάνατος εδώ στο Minecraft. Είστε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο αγαπημένο σας κανάλι. Πάμε να πάρουμε και λίγο κάρβουνο, γιατί χρειαζόμαστε κάρβουνο. Και όπως σας έλεγα και πριν λοιπόν, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτό το, να συνεχίσω αυτό το βίντεο, αυτό το «Ξαφνικός θάνατος», και μου είχατε γράψει πολύ από εσάς θετικά σχόλια, μου είχατε γράψει ότι είναι ωραίο να το συνεχίζω κλπ. Αλλά δυστυχώς, λόγω δουλειών, λόγω διάφορων άλλων προβλημάτων που είχα κλπ, δεν μπόρεσα να το συνεχίσω. Εδώ μέσα τώρα πρέπει να μαζέψω όσο πιο πολύ σίδερο μπορώ και πρέπει να φύγω από εδώ πριν να έρθει το βράδυ. Για ευνόητους λόγους καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να κάτσουμε, να κάθομαι εδώ μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και όπως έλεγα λοιπόν και πριν, σε αυτά τα βίντεο, για όσους δεν το έχω ξαναδεί αυτό το βίντεο, για τους καινούριους λοιπόν στο κανάλι, πρέπει να ξέρουν ότι επιβιώνουμε μόνο με μια ζωή. Αν χάσω γενικά ζωή εδώ τώρα, δεν μπορώ να ξαναξεκινήσω. Ό,τι έχω κάνει έχει χαθεί, τελείωσε. Και είχαμε πει να δούμε πόσο θα βγουν αυτά τα επεισόδια. Δηλαδή, αν βγει ένα επεισόδιο, ξέρω εγώ, θα μείνουμε εκεί. Αν βγουν 2-3 επεισόδια, δηλαδή όσο βγουν, θα το σταματήσουμε. Και ήδη έχουμε βγάλει 3 επεισόδια, αυτό είναι το 4ο. Και νομίζω έχουμε προχωρήσει αρκετά και έχουμε πάει αρκετά καλά, γιατί έφτιαξε το καταφύγιο και είναι όλα εντάξει τέλος πάντων. Βλέπετε τώρα είναι απόγευμα, δεν έχω πολλή ώρα στη διάθεσή μου, πρέπει να φύγω κάποια στιγμή να γυρίσω πίσω στο καταφύγιο. Και αυτό εδώ που φτιάχνουμε δεν το έχω έτοιμο ακόμα, θα ανεβαίνω εκεί πάνω τα βράδια, οπότε θα προστατεύομαι. Τώρα μαζέψαμε 8 iron,
Οπότε με αυτά τα 8 που μαζέψαμε θα φτιάξουμε εργαλεία. Και πρέπει να φτιάξω και τόρτσες για να βάλω γενικά, να μην σπονάρουν τέρατα. Λοιπόν, βλέπετε έχω καθαρίσει την περιοχή εδώ. Και σας είχα πει ότι θα βάλω και φάρμες γενικά κάποια φάση. Αυτά εδώ όλα θα τα κάνω, θα τα ισοπεδώσω και θα φτιάξω φάρμες. Και αυτό εδώ πρέπει να το φάω με το φτιάρι. Τώρα που πήρα και iron θα φτιάξω εργαλεία από iron. Και αυτά όλα θα τα κάνω επίπεδο για να βάλω τις φάρμες μου κλπ. Νυχτώνει. Οπότε ήρθε η ώρα να πάω στο καταφύγιο. Αυτό δεν θα το γεμίσω. Αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Νύχτωσε νομίζω. Βλέπετε εδώ οι κοτούλες μου γεννούν τα αυγουλάκια τους. Κάτσε να τις ταΐσω λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο καταφύγιο. Πάμε στο καταφύγιο να φτιάξουμε τα πράγματά μας. Πήρα και κάμποσο κάρβουνο. Κάτσε να δούμε τι φαΐ έχουμε. Εντάξει, έχουμε λίγο φαγητό, αλλά δεν είναι αρκετό. Και πρέπει να φτιάξω και λίγα τόρτσες. Και θέλω και λίγο ξύλο νομίζω, ε. Θα χρειαστώ και ξύλο. Οπότε θα τα κάνουμε όλα αύριο. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε για ύπνο. Λοιπόν, και αύριο το πρωί θα πάμε για ξύλα. Καληνύχτα! Έχει ξημερώσει μια καινούργια μέρα και σήμερα θα πάμε να κόψουμε ξύλα. Ναι, αλλά πρέπει να έχω και τσεκούρι για να μπορώ να κόψω ξύλα. Λοιπόν, θα πάρω αυτά εδώ, να κάνω λίγα sticks. Θα φτιάξω ένα τσεκούρι, έναν κασμά και ένα φτιάρι. Α, οπ, κάτι άκουσα. Άκουσα Enterman. Λοιπόν, θα κρατήσω μόνο το τσεκούρι, όχι το σπαθί το θέλω. Αυτά θα τα αφήσω όλα μέσα. Οκ, την πριζόλα θα την πάρω. Και πάμε να κόψουμε ξύλα. Άκουσα ένα Enterman από πάνω μου. Ελπίζω να μην είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε ξύλα λοιπόν. Βλέπετε ότι έχουμε βελτιώσει και τα εργαλεία μας τώρα. Τώρα που έχουμε όλα από σίδηρο, θα έχουμε και την ευκαιρία να κατέβουμε και λίγο κάτω σε καμιά σπηλιά. Και από ό,τι φαίνεται θα καταφέρουμε να βγάλουμε και άλλο ένα επεισόδιο στο ξαφνικό θάνατο. Ακόμα μπορώ να πω ότι ακόμα δεν έχω δυσκολευτεί κάτι. Δεν έχω τέλος πάντων κινδυνεύσει σε κάτι. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει πολύ αυτή η σειρά. Βασικά εμένα η έννοια μου ήταν να μην πεθάνω από το πρώτο επεισόδιο. Νομίζω θα πάει πολλά επεισόδια αυτή η σειρά. Κόψαμε αρκετά ξύλα και θα πάμε σήμερα να συνεχίσουμε το καταφύγιο μας. Αν τα καταφέρουμε, αν προλάβουμε, θα τελειώσουμε το καταφύγιο μας σήμερα, αν και χλωμό το βλέπω. Αλλά όπως και να έχει, πάμε να συνεχίσουμε το καταφύγιο μας. Λοιπόν, αυτά θα τα κάνουμε ξύλα. Και πάμε πάνω. Πάμε πάνω για όσους δεν είδαν ακόμα το καταφύγιο, πάμε να το δείτε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε από εδώ. Βλέπετε σκάλα ασφαλείας. Λοιπόν, εδώ θα είναι ένα μικρό παρατηρητήριο. Σας κάνω ξενάγηση τώρα. Εδώ θα είναι ένα μικρό παρατηρητήριο. Και πιο πάνω θα είναι το σπίτι. Θα είναι το δωμάτιο, ας το πω καλύτερα. Οπότε εδώ θα έχει. Εδώ θα έχει, θα έχει παράθυρα. Νομίζω καλό είναι έτσι. Και εδώ θα έχει παράθυρα. Και θα είναι το δωμάτιο μέσα εδώ. Θα βάλω το κρεβάτι μου, ξέρω εγώ, τα πράγματα μου, τα κουτιά μου, αυτά. Επίσης φοβόμουν ότι θα πέσω κάτω, αλλά μου είχατε πει εσείς, κάποια παιδιά μου είπανε ότι πατώντας το shift, βλέπετε δεν πέφτει κάτω. Πράγμα που δεν το ήξερα. Και για να φανταστείτε το χτίριο όλο αυτό, το έχτισα σιγά σιγά χωρίς να πατάω shift. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν το σπίτι μας και από πάνω θα το κλείσω. Επίσης, κάποια παιδιά, επειδή σας είπα να μου λέτε και τι θέλετε να κάνω, κάτι, μια πρόταση ας πούμε πώς θέλετε να το φτιάξω κλπ. Μου είχατε πει να βάλω τάφρο, δηλαδή γύρω γύρω, να υψώσω ξέρω εγώ με κάποιο τρόπο τείχος κάπως που θα είναι σαν τάφρος. Έτσι δεν θα μπορούν τα ζόμπι να μπαίνουν μέσα. Και είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Δηλαδή μόνο με δύο blocks από χώμα ας πούμε
θα καταφέρω να κρατήσω τα ζόμπι έξω, μακριά. Και θα το κάνω. Νομίζω το καταλάβατε πώς θα γίνει. Εδώ έχουμε θέα το δάσος, τη ζούγκλα. Και γενικά και όπου κοιτάξεις έχει θέα, δάσος, βουνά. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παρατηρητήριο. Από θέμα διακόσμησης, να φαίνεται όμορφο κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, γιατί ξέρουμε ότι δεν κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι μόνιμα. Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι προσωρινά και δεν ξέρουμε καν πόσο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Παίζει κιόλας μόλις το τελειώσω να πεθάνω. Οπότε καταλαβαίνετε. Νομίζω τελείωσε βασικά. Εντάξει, τώρα βάζω άλλο χρωμαξύλο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Αυτό λέμε τόση ώρα, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο πως αν θα φαίνεται όμορφο ή κλπ. Και νομίζω είναι έτοιμο. Έτσι, νομίζω είναι έτοιμο. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μεταφέρω τα πράγματα μου προς τα πάνω. Πρέπει να φέρω τα πράγματα μου πάνω δηλαδή. Το καταφύγιο είναι έτοιμο. Εδώ πρέπει να φέρω να βάλω λίγα σκαλάκια. Νομίζω τελειώσαμε. Αυτό το παρατηρητήριο που μοιάζει σαν μικρόφωνο. Νομίζω είναι ωραίο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί νυχτώνει. Επίσης τα γουρουνάκια δεν θα τα σκοτώσω, γιατί πρέπει να κάνω φάρμα, τα βάλω μέσα. Γι' αυτό τα αφήνω. Και έχω και τα κοτόπουλα μου εδώ. Έχω και εδώ τα σιτάρια μου. Εδώ πρέπει να βάλω νερό μέσα βασικά. Πρέπει να φέρω νερό να βάλω, αλλά κάποια φάση όχι τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για ύπνο. Βλέπετε το παρατηρητήριο. Αφού πήγαμε καλά μέχρι εδώ, θα σταματήσουμε το βίντεο μας κάπου εδώ. Φτάσαμε αισίως σε ένα ακόμα επεισόδιο, τελειώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο και ξέρουμε σίγουρα ότι θα υπάρχει ακόμα ένα επεισόδιο, γιατί δεν πεθάναμε. Κάτσε να κοιμηθούμε κιόλας. Και τελειώνουμε λοιπόν το βίντεο μας κάπου εδώ. Στο επόμενο βίντεο, μάλλον θα κάνουμε έτσι έναν τοίχο σε αυτό που μου λέγατε, γιατί σκέφτομαι ότι είναι πολύ ωραίο να το κάνουμε. Θα μας προστατεύει από τα τέρατα. Γράψτε μου κάποιες ιδέες αν έχετε, γράψτε μου τα σχόλια σας, αφήστε το σχόλιο σας αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε. Like. Εγγραφή όσοι δεν είστε ακόμα εγγεγραμμένοι. Επίσης, έχω και σε playlist τα υπόλοιπα από την αρχή να μπείτε να τα δείτε. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας αποχαιρετώ και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!